Κάποτε έγινε στο στρατόπεδο Φιλονική ανάμεσα σε έναν Ισραηλίτη και στο γιο ενός Αιγύπτιου και μιας Ισραηλίτισσας που το όνομά της ήταν Σελομίθ, κόρη του Διβρή, από τη φυλή Δάν. Ο γιος της Ισραηλίτισσας βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου. Τον έφεραν λοιπόν στο Μωυσή και τον έβαλαν στη φυλακή, περιμένοντας μια συγκεκριμένη εντολή από τον Κύριο. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Βγάλε έξω από το στρατόπεδο εκείνον που έβρισε». Και όλοι όσοι τον άκουσαν, ας βάλουν τα χέρια του στο κεφάλι του και ας τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα. Έπειτα θα πει στους Ισραηλίτες: «Όποιος βρίσει το Θεό του θα είναι υπεύθυνος για την τιμωρία της αμαρτίας του. Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Ολόκληρη κοινότητα θα τον λιθοβολήσει, είτε είναι ξένος είτε Ισραηλίτης. Αφού βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου, πρέπει να θανατωθεί.